σφαίρα. Σήμερα θα δείξουμε πώς τοποθετούμε λογοουρές. Πιο συγκεκριμένα εδώ έχω μία λογοουρά ινδικής ποιότητας, 75 εκατοστά, δηλαδή είναι αρκετά μακριά, και 100 γραμμάρια σε πάχος ουσιαστικά. Εάν θέλουμε κάτι πιο πλούσιο, μπορούμε να κάνουμε και αλογοουρά με 200 γραμμάρια. Αυτή τη στιγμή έχω μία με 100 γραμμάρια εδώ. Λοιπόν, όλες οι λογοουρές έχουν ένα χτενάκι μπροστά, όπως βλέπουμε, και αφού έχουμε πιάσει τα δικά μας τα μαλλιά μία λογοουρά, παίρνουμε το χτενάκι και το τοποθετούμε ακριβώς πάνω από το λαστιχάκι μας. Όταν λοιπόν το νιώσουμε ότι έχει γκατζωθεί το χτενάκι της αλογοουράς, παίρνουμε τις δύο κορδέλες και τις γυρνάμε γύρω-γύρω από την αλογοουρά. Έτσι. Τη γυρνάμε δύο φορές και θα τη δέσουμε κάτω από την αλογοουρά, ώστε να μην φαίνεται η κορδέλα μας. Τώρα, εάν δεν θέλουμε να φαίνεται και η κορδέλα στο πάνω μέρος, μπορούμε να πάρουμε λίγα μαλλιά της αλογοουράς, όπως κάνουμε και με τις δικές μας, να το γυρίσουμε γύρω-γύρω, παίρνουμε και ένα τσιμπιδάκι και δεν φαίνεται τίποτα. Όπως βλέπετε, έχουμε σε δευτερόλεπτα μακριά, πλούσια μαλλιά.